Αναμένος νεαρός πάει σε φαρμακείο να αγοράσει προφυλακτικά. Ντροπαλός πιάνει κουβέντα με τον φαρμακοποιό που τελικά του δίνει και ευχή να περάσει καλά. Πηγαίνει στο σπίτι της φίλης του, χτυπά την πόρτα και ανοίγει ο φαρμακοποιός που είναι τελικά ο πεθερός. Α, ο φαρμακοποιός είναι ο μπαμπάς της φίλης του. Αλλά αυτός δεν το ξέρε. Και πάει στο σπίτι της φίλης του, ανοίγει την πόρτα ο φαρμακοποιός. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ο φαρμακοποιός είναι ο Μπάρι Άλεν. Τι φάση. Του δίνει τα προφυλακτικά και μετά σπίτι. Και ανοίγει την πόρτα. Διακτηνίστηκε. Στο σπίτι. Α! Είναι στο ίδιο. Στο ίδιο. Δηλαδή μπήκε μέσα στο φαρμακείο, ανέβηκε τις σκάλες. Γιατί ο φαρμακοποιός έχει το φαρμακείο κάτω από το σπίτι του. Ναι. Πιλωτή φάση. Ναι, γιατί έτσι γίνεται. Και πάρε, παιδί μου, κάτω να σου πω, πας στον πατέρα σου. Το έχει στην είσοδο της πιλωτής. Και απλά έχει βάλει φάρμακα τριγύρω. Στην είσοδο της πολυκατοικίας. Καλησπέρα, κανένα φαρμακάκι θέλουμε. Προφυλακτικά θα ήθελα. Κανένα βραγκεστέξ. Πώς λέγεται. Προγκεστερέξ. Προγκεστερέξ. Βραγκεστέξ για να σου πέφτει το βράκι. Βραγκεστέξ. Στενία το. Να σου πω κάτι, δηλαδή άμα σε είχε κόρη, α πούμε, εντάξει, και ερχόταν ο πιτσιρικάς και σου λέγε δώσε μου δύο κιλά. Προφυλακτικά. Δύο κιλά προφυλακτικά. Με το κιλό. Προφυλακτικά με το κιλό. Θα το έλεγα όπα. Όπα μεγάλο, κάτσε να κατούμε αποθήκη. Και μετά σου χτύπαγε το κουδούνι και τον έβλεπε. Έμπαινε μέσα στο δωμάτιο της κόρης σου. Με τα δύο κιλά που ήθελα να πω. Δεν θα τον αφήνα να μπει. Πόρτα. Πόρτα, ναι, ρε, τι, με κορδεύεις δύο κιλά προφυλακτικά. Και άμα το κάνει απλά για να. Για να με τρολάρει. Επειδή ήθελε να χωρίσει. Θα του λέει. Επειδή ήθελε να χωρίσει την κόρη σου. Θα τον άφηνα να μπει. Άμα είσαι φαρμακοποιός, δεν θα χρειαστεί να κόρη σου παίρνει προφυλακτικά από σένα. Αν έχεις φαρμακοποιό πατέρα, πηγαίνει σε άλλη φαρμακεία. Ναι, ρε φίλε. Τι πα στον μπαμπά, μου δίνει λίγο τα extra large μεραδόσει για τη φράουλα, γιατί δεν μπορώ να το πεπώνει. Φαντάζεσαι. Δεν μπορώ. Καλό, έχω gag reflex. Και να δες το κοιμωσύνη. Φωτογραφίες με γατάκια σε μπουκάλια είχαν προκαλέσει σάλο. Σύμφωνα με το μύθο, τα γατάκια έμπαιναν από μικρά σε βαζάκια και τελικά έπαιρναν το σχήμα τους. Φρικιαστική φαντασία που διαδόθηκε μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, έχω να δηλώσω θύμα αυτού του urban legend, γιατί είχα δει όταν είχαν πρωτοβεί αυτές τις φωτογραφίες που ήταν κάτι και βάζα και είχαν μέσα γάτες στο σχήμα του βάζου κλεισμένες με σωληνάκι να ζουν. Και καλά με. Και είχα φρικάρει. Και ο λόγος να βάλεις ένα γατάκι μέσα σε ένα τέτοιο. Αρρώστια, ξέρω εγώ. Είναι ο ίδιος λόγος που βάζεις ένα ψάρι μέσα σε μια γυάλα και κολυμπάει κύκλους. Ή ένα χάμστερ. Ή ένα χάμστερ σε μια ροδίτσα να τρέχει. Εντάξει, αυτό το βγάζεις ενίοτε για να το βάλεις στον κόλλο σου. Αλλά. Αν δεν ξέρετε σε τι αναφερόμαστε. Παίρνει λίγο αέρια. Ζωγραφίζεις εσύ, ζωγράνεις πίτακες και τέτοια. Ζωγραφίζω. Θα μου δώσεις ένα να βάλουμε εδώ στο JJ. 100.000 ευρώ. Πολλά λεφτά. Δεν θέλω. 50.000 ευρώ. Δεν θέλω, ευχαριστώ. Τζάμπα. Ωραία. Εντάξει, το ξανασκέφτηκα, τζάμπα. Εντάξει, ωραία. Θα τον κάνω δώρο στην κόρη σου. Όταν κάνω κόρη. Όταν κάνεις κόρη. Αν μ' αρέσει και πας προφυλακτικά από μένα, φίλε. Θα έρθω να τον κάνω δώρο και θα ανοίξει την πόρτα. Και θα πεις, μα αυτός είναι ο πίνακάς μου. Όχι, δεν θα πω τίποτα. Θα κρατήσω ένα ποντίκι και θα σου πω πέρνα. Εντάξει. Η κλασική ιστορία με τους γεμάτους κροκόδουλους υπονόμους της Νέας Υόρκης. Ο κόσμος έριχνε τα κροκοδυλάκια σε λεκάνες και αυτά γίνονταν τέρατα κάτω από την πόλη. Ποτέ όμως δεν έχει βρεθεί έστω και ένα. Κροκοδυλάκι μέσα. Ποιος ώρα λυπάνε, παιδιά, μην μπει κανένας. Μισό λεπτάκι δώστε μου, μην μπει κανένας. Τι είναι αυτό, τίποτα. Και να μην φύγει το κροκοδυλάκι και να πας να κάτσεις εκεί να σου το ακούς τον κόλλο. Φαντάζεσαι. Ναι. Αντιζηλία με το ποντίκι. Με το. Φίλε, είναι η σειρά μου να πω. Πεινασμένος μαύρος. Πρόκειται για μύθο τελευταία σκοπή. Μέσα σε λεωφορείο, ρατσίστρια γιαγιά επιτίθεται σε Αφρικανό που κάθεται. Η γιαγιά θεωρεί ότι της έχει πάρει τη θέση και τον πρίζει. Σήκω εδώ που σας μαζέψαμε! Τελικά αδειάζει τη θέση δίπλα στον Αφρικανό και η γιαγιά κάθεται. Δύο λεκτές ανεβαίνουν στο λεωφορείο. Η ηλικιωμένη κυρία βγάζει με μια στο εισιτήριο από την άσχημη δερμάτινη τσάντα της και το κρατάει με καμάρι. Ο Αφρικανός ξαφνικά το αρπάζει και το τρώει. Όταν ο ελεκτής ζητάει το εισιτήριο, η γιαγιά λέει ότι της το έφαγε ο μαύρος. Ο μαύρος! Η γιαγιά πληρώνει πρόστιμο, αυτός ο μύθος κυκλοφορεί εδώ και 5 χρόνια και δεκάδες θα σας πούν ότι το έχουν δει με τα μάτια τους να γίνεται σε διάφορα σημεία της πόλης. Φίλε, το έχω ακούσει κι εγώ. Δεν έγινε τελικά. Ο Αφρικανός δεν το φάγει το εισιτήριο της γιαγιάς. Εγώ φαντάζομαι την εικόνα να παίρνει ο Αφρικανός το εισιτήριο από τη γιαγιά και να το τρώει. Εσύ πόσο ρατσιστικός είναι αυτός ο urban μύθος. Πόσο. Ο Αφρικανός που έφαγε το εισιτήριο φας. Όχι ότι το πήρε το τσάλακος και το κρύψε ή το πέταξε. Το έφαγε! Σχόλιο και καλά. Σηκώθηκε την καρδιά. Τι κολόγρια τώρα θα τη δει. Θα τη φάω το εισιτήριο μου. Αλλά δεν το πέτσε. Είπε Σαμπαλού αλετάντι. Σαμπαλού αλετάντι. Δεν το έφαγε. Όχι. Το έφαγε. Κάνε. Σαν να κάνει θυσία και μετά κάνει.
Αουμ, Σαμαρίου. Και μετά μαζεύτηκαν και άλλοι μαύροι τριγύρω και δεν χορεύανε. Αλλά δεν έχει γίνει όμως. Και τρώγανε όλοι, περνάνε τα εισιτήρια όλων των ανθρώπων μέσα. Και τα κάνανε. Και βάζανε φωτιά με τα αυτιά φωτιά. Οι Αφρικανοί! Οι Αφρικανοί που μπαίνουν μέσα στο 228, εγώ τους έχω πετύχει και μου τρώγανε όλα τα εισιτήρια. Μπαμπαλαία! Όμω θα μας πάτε εισιτήρια! Έχω κάρτα εγώ! Κανένα εσύ μέσα! Η κάρτα μου 50 ευρώ! Μπαμπαλαία! Πηδάγανε άνθρωποι από τα παράθυρα! Μαλάκα μην παίρνει το 220, χτυπάει μπαμπαλαία! Μουσικές μέσα. Και μπαίνει ο κακομοίρης ο ελεγκτής. Τα εισιτήρια. Αχ! Ή ο οδηγός. Ο οδηγός που ήταν ο κακομοίρης έτσι μέσα. Ο οδηγός που δεν μιλάει. Σου λέει μαλάκα να τελειώσει την πάρτια. Αμαλία, αμαλία. Τραγουδάει κι αυτός. Με κόκορε. Μία κοπέλα κάνει το stop. Ο καλός οδηγός την παίρνει και δέχεται να την πάρει σπίτι της. Όταν φτάνουν αυτοί, εξαφανίζεται ο μυστηριωδός. Ο οδηγός χτυπά την πόρτα του σπιτιού και λέει την ιστορία. Του απαντούν πως η κοπέλα έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Κλασικός αστικός μύθος. Γενικά, οτιδήποτε έχει να κάνει με auto stop είναι καλή αρχή για thriller ταινία, δεν είναι. Δηλαδή, ναι. Βλέπεις έναν τύπο, ρε παιδί μου, και κάνει auto stop. Και το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι όλες τις ταινίες αυτές που έχουν βγει με serial killers, με Jason, με λες, θα τον πάρω μέσα, θα με σφάξει, θα με βρουν σε κομμάτια. Ναι. Και ακόμα level up είναι οι ιστορίες φάση, ρε παιδί μου, που παίρνεις ξέρω εγώ την κοπέλα και η κοπέλα τελικά δεν υπάρχει, είναι φάντασμα. Γιατί πήγε σπίτι της, ρε φίλε? Αυτό, τι, ήθελε μήπως να μάθει την συνταγή για ένα φαγητό? Ήθελε μήπως να μάθει μια ιστορία που του έλεγε αυτή με στο αμάξι και δεν τελείωσε? Γίνεται, oh. Ήταν σφάση και που λες λοιπόν, ναι. Φτάνω εκεί, όπ, φτάσαμε, sorry, καταβαίνω. Λοιπόν, και που λες, μαγειρεύουμε φαγητό. Και κατεβαίνει τύπησα. Να πούμε ότι είναι καλό να σταματάμε να παίρνουμε κόσμο. Εσύ παίρνεις κόσμο. Εγώ όχι. Άμα όμως είναι ο Λάτσης και σου δώσει 100.000 ευρώ μετά. Σταματάω και τον παίρνω, κανονικά τον παίρνω. Ωραίος. Πίσω κάθισμα προγκεστερέξει, έτσι θα τα πίνω. Πάμε Λάτσι. Πάμε Λάτσι, πες μέσα, έλα. 100.000 ευρώ, έτσι ζεστά, 500. Λέω, τραπεζίτης είναι. Ναι. Μία πρόταση έχει 40 χιλιάρικα, δέχεσαι. 40 χιλιάρικα. Ναι. Μπορώ να το κάνω 50. Παίρνω το stop. 50. Κολοστόπ, κολοστόπ. Εντάξει, έγινε. Και έγινε εκείνη την ώρα, πήγε στο σπίτι της και έπαιρνες και μια γιαγιά. Ναι, 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 αυτό, αυτό που κάναμε. Το κάναμε live act, δείτε το βίντεο. Δείτε το βίντεο πριν. Τι συνέβη με τον τύπο και τη Hitchhiker. Ναι! Σε παρακαλώ, πες μου τη συνταγή. Δεν είμαι εγώ, η εγγονή μου είναι και πέθανε. Και πώς ξέρεις για ποια μιλάω? Δεν ξέρω, ποιος είσαι εσύ? Μήπως έχεις προγκεστερέξ? Έχουν έρθει κι άλλοι δηλαδή, ε? Έχουν έρθει πολλοί. Α, και την έχουν ζητήσει, έκανε τόσο πολλά το stop. Εγώ είμαι. Πες μου τη συνταγή, σε παρακαλώ. Η Σακύρα έχει βγάλει δύο πλευρά για να χορεύει καλύτερα. Η Πάμελ Άντερσον για να δείχνει πιο λεπτή και ο Μέρλιν Μάνσον για να αυτοικανοποιείται. Τελικά τα πλευρά όλων είναι στη θέση τους. Ναι, φαντάζεσαι, η Σακύρα, λοιπόν, θέλω να γίνω καλύτερη τραγουδίστρια στον κόσμο και θέλω να χορεύω απίστευτα. Κλαου! Κλακ! Κλακ! Θέλαμε! Περίγουμε Πώς είναι, φίλε? Ποιος είναι ίδιος τον πιστεύει αυτό, Μέρλιν Μάνσον? Είπε... Δεν φτάνω. Έτσι, τζάμπα πίπες! Ποιος είναι τόσο ίδιος? Οι ερμαφρόδιτες, όπως και στην περίπτωση των μπουκαλιών, σχεδόν πολλοί έχουν τη ρετσινιά. Δηλαδή, έχει... Φήμες. Έχει ακουστεί και στη χώρα μας και στη ΣΥΠΑ. Πρικισμένη έχει ακουστεί πως είναι η Τζέιμι Λι Κέρτις, η Κιάρα και η Λέιντι Γκάγκα. Εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό για κανένα εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχεις ακούσει κάποιον για κάποιον? Να σου πω κάτι. Τι? Άμα βάζεις που κάνεις τον κόλλο σου, δεν θα έχεις και πουλί. Όχι. Τι εννοείς? Άμα είσαι τόσο θαραλέος, πρέπει να έχεις αρχίδια. Πολλοί πιστεύουν ακόμα και σήμερα ότι το σώμα του Walt Disney βρίσκεται αποθηκευμένο σε κάποιο ψυγείο. Ο μύθος θέλει τον Disney να έχει ζητήσει να καταψυχθεί ο σωρός του, ώστε αν ποτέ η τεχνολογία εξελιχθεί τόσο, να τον επαναφέρουν στη ζωή. Ωραία. Τελικά ο Disney μετά θάνατον αποτεφρώθηκε και η τέφρα του τοποθετήθηκε σε κενοτάφιο στο Glendale της Καλιφόρνιας. Ρε φίλε, όχι ρε φίλε, γιατί εγώ νόμιζα ότι είναι αλήθεια αυτό. Ναι. 8.000. 8.000 το κούρασε. 8.004. Όχι το κούρασε, αλλά τότε θα γίνει. 8.004. 8.004. Εντάξει. Γιατί εγώ λέω, ω παιδιά, τι έγινε, πού είμαι? Βγαίνει και λέει, τι, αγοράσαμε τη Marvel. Έτσι ρε φίλε. Φανταζέ, Disney. Disney αγοράσε τη Marvel. Τι! Πήραμε τα δυόματα Star Wars. Κατσίνγκ, motherfuckers! Και βγαίνει Walt Disney έξω τέλος πάντων. Στο 8.000. Ναι, και λέει παιδιά ένα τσιγάρο, δεν αντέχω άλλο. Γιατί μπούχτισε τόσο χρόνια. Είναι στα παράλογα πράγματα του τώρα, ας πούμε. Δηλαδή. Θέλω. Fidget spinner! Πώς. Α, πώς είναι τώρα, ξέρεις, μερικοί μεγάλη ηλικία. Ναι. Και δεν χρησιμοποιούν τεχνολογία και λένε, α, όπως ξέρω εγώ παλιά. Τι, αμάξι... μετά και ο Disney. Ναι.
Θα είναι φάση, θα πάμε να κάνουμε κάποιο. Θα πηγαίνει σινεμά, αντί να κάθεται, να πηγαίνει σε. Θα την αναπνέει την ταινία. Γιατί τότε θα την αναπνέει. Θα την αναπνέει σε χαπάκια. Θέλω να δω το Transformers στο 25. Wow! Θα είναι έτσι φάση ταινίες. Ου, 666. Ακόμα και διαδηλώσεις και προκαλέσει για ανακάλυψη ότι το σύστημα barcode κρύβεται ο αριθμός 666. Βιβλία και προφητείες, μποϊκοτάζ για κάτι που είχε αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι, γιατί ο αριθμός 666 δεν υπάρχει στο σύστημα. Εγώ το είχα φάει πάντως όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, όταν είχε το barcode, γιατί εγώ. Dance with the devil. The Babylonian melody in the bar. The Babylonian melody in the bar. The African. The African. The African. The African. The African. Ένα άντρα γνωρίζει μια πανέμορφη κοπέλα σε ένα μπαρ. Καταλήγουν στο σπίτι του. Την επόμενη μέρα ξυπνά γυμνός μέσα στην πανιέρα με αρκετό πάγο. Στην κοιλιά του διακρίνει έντρομος μια ατομή. Το νεφρό του λείπει. Η ιστορία κάνει το γύρο του πλανήτη και όλοι έχουμε ένα γνωστό που έχει ζήσει. Εγώ δεν το κάνω και πράγκο στο YouTube μερικοί. Ναι, ναι, αυτό το είχα δει σε πράγκο. Το έχει σε πράγκο. Σε πράγκο και ήταν πολύ χέσιμο. Μα δεν θα πάθαινε σε φίλη να ξυπνήσει σε πάγο με το μη και να αίματα και να. Ναι, ένα ψεύτικο. Πε μου τι θα έκανε μετά στον κολλητό που θα σου είχε κάνει αυτή την πλάκα. Παραλίγο θα μιλούσαν ελληνικά. Δυστυχώς το ίδιο ισχυρίζονται Γερμανοί, Ισπανοί και Γάλλοι. Αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έγινε ψηφοφορία. Μια και τα αγγλικά ήταν η γλώσσα που κυριαρχούσε και το νεοσύστατο κράτος βασίστηκε στα αγγλοσαξονικά πρότυπα. Χάσαμε για μια ψήφορα. Δεν θα ήταν ωραίο όμως να μιλάγαμε ελληνικά σε όλο τον πλανήτη. Τι κάνανε ψηφοφορία Eurovision. Ναι, και είπανε. Μέσα στην τηλεόραση. 12 points. 12 points. Freestyle. Είμαι εδώ με το ζήσι τον Τσούμπο. Πηγαίνουμε βόλτα στο πάρκο Ρούμπο. Και πηγαίνουμε, κάνουμε πλάκα με τα παιδιά. Γυρίζουμε εδώ ξανά. Ερχόμαστε, παίρνουμε εισιτήριο για λεωφορείο. Αράζουμε εκεί με το μαντίο. Ρωτάμε αν είμαστε τα ζώδια καλά. Και είμαστε ξανά. Ωρεμάν! Φοβερό νόημα και πολύ ωραία ιστορία σου. Τσακωθούμε πολύ άσχημα, αλήθεια στο λέω, ρεμάν. Να τσακωθούμε, ρεμάν. Κάτσε εδώ πέρα το τσουλί. Κάτσε εδώ πέρα το καπέλο, σου είπα νεανικά πράγματα. Νεανικά πράγματα θέλαμε για να κάνουμε και μου κάνει freestyle με τσουλί. Μα φίλε, μετά τι τώρα έχει το τσουλούφι. Άντε, μωρέ. Έχει το τσουλούφι.